αντίδραση είχε ξεκινήσει κάποιες μέρες πολύ πριν, όταν γινόταν η συζήτηση για την διάθεση κτηρίων του Πολυτεχνείου για κάτι νατοϊκές εκδηλώσεις. Τότε είχαν αντισταθεί οι φοιτητές, δεν παρέδιδαν τα συγκεκριμένα κτίρια, αλλά δεν ήταν αυθόρμητο, όπως ακριβώς λέγεται. Οι πιο προωθημένοι, οι πρωτοπόροι, είχαν συλλάβει την ιδέα μιας αντιστασιακής πράξης, χωρίς βεβαίως, αυτό είναι ακριβές, να μπορούν από την πρώτη στιγμή να την οριοθετήσουν. Οριοθετήθηκε στην πορεία, μέσα στην εξέλιξη των ωρών και των ολίγων ημερών. Κατά τούτο μπορεί κανείς να δικαιολογήσει την έκφραση «ήταν αυθόρμητο». Αυθόρμητη όμως ήταν η συμμετοχή πάρα πολλών. Πάρα πολλών. Αυθόρμητη ήταν η παρουσία ανθρώπων που δεν ήσαν φοιτητές του Πολυτεχνείου. Αυθόρμητο ήταν το γεγονός ότι οι εργάτες αλλά και άλλοι πολίτες από διάφορα μέρη της Αθήνας είχαν φτάσει έξω από το Πολυτεχνείο. Αλλά αυτός ο αυθορμητισμός νομίζω ότι έχει ανάγκη να οριοθετηθεί και αυτός. Με ποια έννοια? Ήταν η αιτία, ήταν η θριαλίδα. Και έβγαινε η αγανάκτηση, έβγαινε ο δημοκρατικός πόθος εκείνες τις ώρες με βάση αυτό το γεγονός. Αυτό πράγματι θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι ήταν αυθόρμητο, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν οργανωμένες πολιτικές δυνάμεις για να στηρίξουν αυτή την υπόθεση. Πολύ δε περισσότερο όταν υπήρξαν πολιτικοί που διαφωνούσαν, και μιλάω για τους πολιτικούς εκείνης της εποχής, που την πολιτική τους δράση την είχε καταργήσει η Χούντα, που δεν ήθελαν το γεγονός του Πολυτεχνείου, είχαν επιφυλάξεις. Μάλιστα, επειδή έμενα και εκεί κοντά, πάρα πολύ κοντά, στην Οδό Μάρνη, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε μέρα ήμουν εκεί. Και βεβαίως, εν συνεχεία, την βραδιά που μπήκαν τα τάγκς, ήμασταν κάτω όλοι, έξω βέβαια από το Πολυτεχνείο, διότι δεν ήμουν φοιτητής του Πολυτεχνείου, ήδη είχα τελειώσει τις πανεπιστημιακές μου σπουδές, αλλά ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Το απόγευμα της ημέρας που μπήκε το τάγκ στο Πολυτεχνείο. Το απόγευμα είχα αρχίσει να αποκτώ συνείδηση, είχα την εκτίμηση ότι θα χτυπήσω. Εγώ θα αναφερθώ και στις αφηγήσεις των ίδιων των σπουδαστών που ήσαν μέσα όταν χτύπησε το τάγκ, αλλά και σε εκείνα τα οποία προέκυψαν μετά ως υλικό της δίκης Πολυτεχνείου. Πράγματι υπήρξε μια διαφορετική αντιμετώπιση από πάρα πολλούς στρατιώτες σε σχέση και σύγκριση με τη συμπεριφορά των ασφαλιτών. Είναι ακριβές ότι υπήρξαν στρατιώτες οι οποίοι δεν σήκωσαν το χέρι να χτυπήσουν. Και σε κάθε περίπτωση, προφανώς και είναι πολύ γενική η αποτίμηση που κάνω, αλλά αν με ρωτούσατε με έναν λόγο απλό να σας πω, θα σας έλεγα ότι ήταν διαφορετική η συμπεριφορά των στρατιωτών από εκείνη των ασφαλιτών. Ναι, οι κριθέντες ως υπέτειοι των όσων έγιναν στο Πολυτεχνείο οδηγήθηκαν ως κατηγορούμενοι. Όχι όλοι, όχι όλοι. Υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι διέφυγαν από την άσκηση της ποινικής δίωξης εκ μέρους της αρμόδιας της Αγγελικής Αρχής. Ναι, ήμουν υπερασπιστής της πολιτικής αγωγής για λογαριασμό νέων ανθρώπων που είχαν χτυπηθεί και είχαν τραυματιστεί. Θυμάμαι ένας από αυτούς, δεν θα πω το όνομά του γιατί δεν ξέρω αν το θέλει, είχε πυροβοληθεί και του είχαν σπάσει την κλίδα της ομοπλάτης με πυροβόλο όπλο από τα γραφεία ενός υπουργείου. Ναι, ένα συνέστημα το οποίο ήθελα να το αποβάλω και να το αποβάλω για το λόγο ότι
στο πλαίσιο της δίκης έπρεπε να έχω την αναγκαία νυφαλιότητα για να μπορέσω να υπερασπιστώ την πολιτική αγωγή. Στην αρχή ήταν σκληρό να βλέπεις να κάθονται σε απόσταση από το δικό σου έδρανο, το έδρανο του υπερασπιστή της πολιτικής αγωγής, στο ένα μέτρο, στα δύο μέτρα, να κάθεται ο Παπαδόπουλος, ο Ντερτιλής, ο Ιωαννίδης. Και αν με ρωτάτε ποια ήταν η δική του στάση, πρέπει να σας πω ο πιο άκαμπτος ήταν ο Ιωαννίδης. Βεβαίως, στην πολιτική συνείδηση ενός νέου ανθρώπου, όπως ήμουν εγώ, θέση είχε για μια κυβέρνηση η οποία θα εξέφραζε τις δυνάμεις της αριστεράς, θα εξέφραζε τον δημοκρατικό κόσμο που έδωσε τη μάχη να πέσει η Χούντα. Βεβαίως, το κεφάλαιο που ανοίγεται είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι μεγάλο με την έννοια ότι οι συνθήκες ήσαν εκείνες που επέβαλαν την λύση Καραμαλή. Μην ξεχνάτε ότι την εποχή εκείνη δέσποζε το σύνθημα Καραμαλής ή Τάνκς. Και αυτό, οφείλω να είμαι ειλικρινής και αντικειμενικός, είχε περάσει στην πολιτική συνείδηση πολλών. Όχι στη δική μου συνείδηση, αλλά στη συνείδηση άλλων δημοκρατικών πολιτών είχε περάσει. Την αντίσταση, την αμφισβήτηση, το αίτημα για ουσιαστική δημοκρατία στα πολλαπλά της επίπεδα. Βεβαίως, μέσα στη διαδρομή των ετών, πολλά από εκείνα που απετέλεσαν το μήνυμα ή τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, γιατί για μένα μηνύματα υπήρξαν, αφομοιώθηκαν, αλλά προσευλήθησαν, αλλά κατεστράφησαν. Και κάποια από αυτά εξαργυρώθηκαν. Θα σας έλεγα ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι αγωνιστές του Πολυτεχνείου δεν εξαργύρωσαν τίποτε. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Βεβαίως υπάρχουν και οι μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες ευτυχώς είναι ελάχιστες, που πράγματι επέλεξαν να εξυπηρετήσουν τις προσωπικές τους βλέψεις, φιλοδοξίες, αξιοποιώντας την συμμετοχή τους στην υπόθεση του Πολυτεχνείου. Αλλά επαναλαμβάνω, η συντριπτική πλειοψηφία των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, όσο και της νομικής και της εξέγερσης της νομικής σχολής της Αθήνας, ήταν σεμνή συμπεριφορά. Ήταν συμπεριφορά που αρμόζει σε πραγματικούς αγωνιστές. Η τελευταία μου ερώτηση είναι σχεδόν αναγκαστική. Ίσως το πιο έντονο, πιο έντονη εκδήλωση που είδαμε στη μεταπολιτευτική Ελλάδα μετά το Πολυτεχνείο ήταν ο περσινός Δεκέμβρης. Ναι. Υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των δύο? Καμία. Και πέρα από το γεγονός ότι από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου μέχρι τα γεγονότα του Δεκέμβρη έχει κυλήσει πάρα πολύ καιρός, και επομένως δεν μπορούν να αναζητηθούν αναλογίες, πρέπει να σας πω ότι κάνει λάθος οποιοδήποτε θεωρεί ότι τα γεγονότα του Δεκέμβρη είχαν σχέση με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Σήμερα, αύριο, αλλά και τον περασμένο Δεκέμβρη και τον προπερασμένο Δεκέμβρη, παρουσία πρέπει να έχει το δημοκρατικό κίνημα των πολιτών. Και το δημοκρατικό κίνημα των πολιτών μάχεται χωρίς κουκούλες και όχι στο σκοτάδι.